Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Τα γεγονότα τρέχουν και τρέχουν και οι εξελίξεις και δεν ξέρουμε από τη μια μέρα στην άλλη τι θα μας ξημερώσει. Κάποιοι καλλιεργούν το φόβο του θανάτου και εκμεταλλεύονται αυτή την καλλιέργεια προκειμένου να προωθήσουν τα σχέδιά τους. Ο Θεός όμως θα επέμβει και θα επέμβει πολύ σύντομα. Να το ξέρετε. Και θα επέμβει για το καλό μας. Πολλοί λένε λοιπόν ότι γιατί αργεί η επέμβαση του Θεού. Ο Θεός, ο Χριστός μας δίνει πολλές παρατάσεις έτσι ώστε ο άνθρωπος να έρθει στη μετάνοια. Αυτά που μας συμβαίνουν γύρω μας οφείλεται στην αμετανοησία. Πώς λοιπόν να μην σχολιάσω ότι την ημέρα της Πεντηκοστής ο ελληνικός λαός στην πλειονότητά του, παρά το γεγονός ότι πέρασε καραντίνες, πέρασε φόβους, πέρασε δυστυχίες, οικονομικές δυσκολίες, χίλια προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα που προήλθαν από την καραντίνα, διαζύγια, δεν πήγε στην εκκλησιά να προσευχηθεί στο Θεό. Προτίμησε το μπάνιο της θαλάσσης. Προτίμησε να κάνει τις εκδρομές του στις θάλασσες και στις παραλίες. Και δεν πήγε να κλείνει το γόνι προς το Θεό και να τον παρακαλέσει. Να βοηθήσει να βγούμε από αυτή την δοκιμασία, τη μεγάλη δοκιμασία. Και να ήταν μόνο αυτό. Να ήταν μόνο αυτό. Άδειες λοιπόν οι εκκλησιές μας. Και διχασμένες οι εκκλησιές μας. Με διχασμένο το πίμνιο. Με χωρισμένους σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Και θα σας πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα το οποίο μου έκανε τη χειρίστη εντύπωση. Ένα από τα ιστορικά μοναστήρια του Αγίου Όρους, η Μεγίστη Λαύρα. Έμαθα πως το πανηγύρι της που είναι του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη στις 6 Ιουλίου θα απαγορεύσει να πάνε προσκυνητές, λαϊκοί. Δεν θα μεταβούν λοιπόν προσκυνητές για πρώτη φορά στα χρονικά στη Μεγίστη Λαύρα. Και το δυστύχημα είναι ότι με ανακοίνωση που έβγαλε όσοι μοναχοί προσέλθουν στο προσκύνημα θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Ιδού ο διχασμός ακόμη και μέσα στο αγιώνυμο όρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας. Και είναι απορίας άξιων ότι από τη Μεγίστη Λαύρα, από το πλήθος 35-40, δεν ξέρω πώς είναι στο σύνολο οι μοναχοί, έχουν εμβολιαστεί μόνο 6-7. Οι περισσότεροι αντιδρούν στο εμβόλιο. Παρόλα αυτά έβγαλαν τέτοια απόφαση ώστε να μην μεταβούν στο μοναστήρι ούτε προσκυνητές για να τιμήσουν τον Άγιο Αθανάσιο, αλλά ήταν ούτε και οι μοναχοί. Τους χωρίζουν. Ιδού ο διχασμός λοιπόν, έμπρακτα. Και γι' αυτό βλέπουμε και στις εκκλησιές να χωρίζεται το πίμνιο ή να φωνάζουν οι ιερείς να κάνουν το χωροφύλακα αντί να είναι ιερείς, να γίνονται αστυνομικοί και χωροφύλακες και να ελέγχουν τον κόσμο για το αν φέρουν το προσωπείο, τη μάσκα ή όχι. Είναι ο φόβος του θανάτου. Χάσαμε, λέει, πάρα πολλούς ανθρώπους. Και φοβόμαστε για τη ζωή μας. Για ποια ζωή? Χθες το βράδυ είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με τη μικρή μου την κόρη, την Κατερίνα.
με ρώτησε, 8 χρονών είναι η Κατερίνα, και με ρώτησε για τους πειρασμούς του Χριστού. Λέει, γιατί ο διάβολος, μπαμπά, έδωσε στο Χριστό όλη τη γη, του πρόσφερε όλη τη γη, και γιατί αρνήθηκε ο Χριστός. Και κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση μιας περίπου ώρας, αντί για ιστορία και παραμυθάκι, για τη Ραπουνζέλ και όλες αυτές τις αηδίες που έρχονται από το εξωτερικό, κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση για τους πειρασμούς του Κυρίου και γιατί αρνήθηκε ο Χριστός και γιατί το είπε, περιέγραψε τους πειρασμούς. Οι τρεις πειρασμοί τότε του Κυρίου μας είναι οι πειρασμοί που έχουμε όλοι μας. Της είπα λοιπόν ότι η γη ανήκε στο Θεό και ο διάβολος δημιουργούσε ψευδεστήσεις. Και ο διάβολος, ενώ ήταν ο εσφόρος κατασκευασμένος, έχει δημιουργηθεί από το Θεό, είναι δημιούργημα του Θεού, εζήλεψε το Θεό και ήθελε να γίνει ο ίδιος Θεός και να τον μετακινήσει από τη θέση του. Μεγάλο πρόβλημα η ζήλια. Και έπεσε και από τότε δημιουργεί ψευδεστήσεις στον άνθρωπο. Ψευδεστήσεις ευτυχίας. Χρήματα, δόξα. Να βάζουμε σε δοκιμασία το Θεό. Για παράδειγμα, της εξήγησα ότι πεινούσε ο Χριστός μας και ο διάβολος τι είπε. Μα εσύ είσαι γιος του Θεού. Το λέω έτσι απλά. Μπορείς να πεις τις πέτρες να γίνουν ψωμί και να φας ψωμί. Και ο Χριστός, λέω, απάντησε, μη πειράξεις Κύριο το Θεό σου. Για φανταστείτε πόσες φορές εμείς οι ίδιοι άνθρωποι πειράζουμε το Θεό. Τον βάζουμε σε, βάζουμε σε δοκιμασία του Θεό. Μετά του είπε ότι από τον ναό πέσε κάτω, λέει, και θα έρθουν άγγελοι να σε μαζέψουν, να σε προστατεύσουν. Και πάλι εκεί ο Χριστός απάντησε, να μην δοκιμάσεις τον Κύριο και Θεό σου σε τίποτε. Γιατί ο Θεός, καλοί μου χριστιανοί, έδωσε στον καθένα από εμάς, και αυτό να το ξέρετε, να μην απογοητεύεστε, πολλά χαρίσματα. Πολλοί από εμάς όμως δεν τα αξιοποιούμε αυτά τα χαρίσματα. Τα θάβουμε τα τάλαντα. Και ζηλεύουμε πάντα τα χαρίσματα των άλλων. Και η ζήλια μας κατατρώγει το σώμα. Γίνεται σαράκι που τρώει το ξύλο. Έτσι τρώει το σώμα. Γίνεται στεναχώρια. Λέει ένας άνθρωπος, εγώ δεν κατάφερα να παντρευτώ στη ζωή μου. Δεν κατάφερα να κάνω οικογένεια. Και βλέπει τον αδελφό του που έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Γίνεται λοιπόν με ένα περίεργο πράγμα μέσα στην κατάσταση του ανθρώπου και ζηλεύει τον ίδιο τον αδελφό του. Ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Να ζηλεύεις τον ίδιο τον αδελφό σου για την οικογένεια, αντί να χαίρεται. Αντί να χαίρεσαι λοιπόν για την πρόοδο του αδελφού σου, εσύ να ζηλεύεις, να δημιουργείς προβλήματα. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση της ζήλιας. Γίνεται σαράκι που μας τρώει σιγά σιγά. Μας τρώει τα σωθικά και δημιουργεί ασθένειες, καρκίνους. Έτσι είναι, φίλε μου Γιάννη. Και μετά λέμε, γιατί μου το έδωσε αυτή τη δοκιμασία ο Θεός. Μα εσύ δεν αξιοποίησες τα χαρίσματά σου. Μπήκες στην παγίδα του πονηρού και προκάλεσες το Θεό. Πρέπει να χαιρόμαστε για την πορεία της ζωής μας. Γιατί αυτή η πορεία είναι μια δοκιμασία. Θα σας πω λοιπόν που κατέληξε η συζήτηση με την κόρη μου. Στην περιγραφή του Παραδείσου. Πώς είναι ο Παράδεισος, πώς ζουν εκεί οι Άγιοι, πώς είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, πόσο όμορφα είναι
πόσο καθαρά και πόσο φωτεινά. Και είπε η μικρή μου κόρη, τότε μπαμπά, να πούμε στον Χριστό να με πάρει απόψε να πεθάνω, να πάω εκεί όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Τόσο χάρηκε που ήθελε να μεταβεί εκεί, στον παράδεισο. Είχε τον πόθο, την επιθυμία από την εξιστόρηση, τη συζήτηση που είχαμε περί των πειρασμών. Και εκεί πάλι έπρεπε να της πω ότι Κύριος της ζωής και του θανάτου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εκείνος αποφασίζει πότε θα έρθει ο άνθρωπος στη γη, πότε θα έρθει το εργοστάσιο του να δουλέψει και πότε θα πάρει τον τελικό μισθό και θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιωνιότητα. Ή, αν δεν πάρει το μισθό και ακολουθήσει λάθος δρόμο, καταστήσει τον τάφο του σώματος μόνιμη κατοικία. Και ο πιστός λαός, η λαϊκή σοφία, λέει βρικολάκιασε αυτός. Αυτό είναι. Μόνιμη κατοικία γίνονται. Γίνονται βρικόλακες γιατί γύρισαν την πλάτη στο Θεό. Και σήμερα πολλοί έχουν γυρίσει την πλάτη. Θα σας πω λοιπόν, μια και είναι το φαινόμενο, το γεγονός των ημερών, ότι αιτία αυτού του δυστυχισμένου ανθρώπου, του πιλότου, ήταν η ζήλια. Ζήλια που δημιούργησε ένα φόβο, έντονο φόβο, ότι θα χάσει την κοπέλα και δημιουργούσε καυγάδες. Και διενέξεις μέσα στο σπίτι. Αυτή η ζήλια τον κατέτρωγε και έφτασε σε αυτό το φωνικό. Αλλά πολλοί τρέξαμε να τον κρίνουμε, να τον καταδικάσουμε, αγνοώντας τι λέει ο Χριστός, ότι εκείνος είναι ο κριτής, ο τελικός. Και τι λέει στο σημερινό Ευαγγέλιο, της Τετάρτης, 23 Ιουνίου, που γράφεται η εκπομπή. Το διάβαζα λοιπόν και έλεγε, «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης σου φωνεύσεις». Δηλαδή, ακούσατε ότι υπόθηκε στους αρχαίους, μη φωνεύσεις. Να το πούμε στην νεοελληνική. «Και όποιος φωνεύσει θα είναι ένοχος στο δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέγω», λέει ο Χριστός μας, «ότι καθένας που οργίζεται με τον αδελφό του χωρίς λόγο, ένοχος θα είναι στο δικαστήριο». Μιλάει για το δικαστήριο το τελικό, την κρίση. «Και όποιος πει στον αδελφό του ρακά, ένοχος θα είναι στο συνέδριο. Όποιος όμως πει μωρέ, ένοχος θα είναι για τη γένεα της φωτιάς». Αυτό τι δείχνει? Εμείς εύκολα, αντί για προσευχή, χάθηκε μια ζωή, αδίκως της κοπέλας, της 20χρονης αυτής κοπέλας. Κατέστρεψε μέσα στα πλαίσια που μιλάμε και τη ζωή του και ο πιλότος. Αλλά ο πιλότος έχει μία ευκαιρία, την ευκαιρία της μετανοίας, την οποία δεν του προσφέρουμε εμείς οι χριστιανοί βρίζοντάς τον, όπως ακούστηκε να λέει, να σαπίσεις στη φυλακή. Ποιος είσαι εσύ Κύριε που θα ρίξεις το λίθο του αναθέματος? Θυμηθείτε την πόρνη που την κυνηγούσαν οι Εβραίοι για να τη λιθοβολήσουν. Και αυτή βρήκε προστασία και πήγε κοντά στο Χριστό και περίμεναν, πήραν όλοι πέτρες στα χέρια τους να τις ρίξουν. Εμείς με την πρώτη ευκαιρία παίρνουμε πέτρες για να γκρεμίσουμε το φίλο μας, τη φίλη μας, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, να κάνουμε κριτικές. Αυτές είναι οι πέτρες, τα λόγια, τα σκληρά που λέμε μέσα στις ίδιες τις οικογένειές μας. Την αμφισβήτηση, τον παραμερισμό της αγάπης. Και ξέρετε γιατί και τότε δημιουργούνται προβλήματα. Άρχισαν λοιπόν όλοι να κατακρίνουν τον πιλότο. Τι έπρεπε να κάνουμε? Να πέσουμε στα γόνατα, να προσευχηθούμε, γιατί ψυχικά είναι άρρωστος.
είναι ασθενής. Έχει την ανάγκη της προσευχής μας, όχι την καταδίκη. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να ρίξουμε τον πρώτο λίθο, γιατί είμαστε εμείς χειρότεροι από αυτόν. Είδατε τι λέει ο Χριστός στο σημερινό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θέλουμε να σας δώσουμε το Ευαγγέλιο, να διαβάζετε το Ευαγγέλιο της ημέρας. Τι είπε ο Χριστός? Αυτός που θα κρίνει, οργίζεται με τον αδελφό του, θα κριθεί ένοχος στο δικαστήριο το τελικό. Και εμείς δεν έχουμε οργή. Δεν οργίζεται ο άντρας προς τη γυναίκα, η γυναίκα προς τον άντρα, προς τα παιδιά μας. Στο τριήμερο της Πεντηκοστής πήγαμε σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Δεν είχα ξαναπάει εκεί, στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί διαπίστωσα, περάσαμε ένα πολύ μεγάλο πειρασμό. Και αν η σύζυγος δεν είχε διαβάσει την ημέρα της Πεντηκοστής ολόκληρο το ψαλτήριο, θα είχαμε πάθει και χειρότερα. Δεν ελέγχαμε τον εαυτό μας. Καθοδηγούσε τις αντιδράσεις στις σχέσεις μας μεταξύ μας σαν οικογένεια ο θυμός και η οργή. Και ξέρετε ποια ήταν αιτία? Το αρνητικό περιβάλλον που υπήρχε στην αρχαία Ολυμπία. Πότε το διαπίστωσα? Όταν άρχισα να διαβάζω το πώς διεξάγονταν τα αθλήματα. Το Παγκράτιο. Δεν μας τα λένε. Δεν τα είχα διδαχτεί στο σχολείο. Μπορεί να τα λένε στους αρχαιολόγους. Η πάλι, υπήρχε το Παγκράτιο, μια αρχαία πάλι που χρησιμοποιούσαν χέρια και πόδια. Ξέρετε πότε τελείωνε ο αγώνας? Όταν κατάφερνε ο ένας να ρίξει ανέστητο τον άλλον κάτω στο έδαφος, ή του έβγαζε τα μάτια ή τον σκότωνε. Και αυτό στεφόταν Ολυμπιονίκης. Δεν μας τα λένε αυτά. Διάβασα κι άλλα, δεν θέλω να σας τα πω. Για τις θυσίες. Να λοιπόν γιατί υπήρχε αρνητικό πνεύμα εκεί. Τα ταγκαλάκια είχαν κάνει φωλιά εκεί μέσα. Γιατί έχουν στηριχτεί στους φόνους. Πολλά γίνονται και δεν πρέπει να είμαστε εμείς οι κριτές των γεγονότων. Πρέπει να προσευχόμαστε και να καταλαβαίνουμε εμείς οι χριστιανοί ότι εμείς είμαστε χειρότεροι όλων. Γιατί, σας είπα, ο φόνος δεν είναι μόνο να ρίξεις τη μαχαιριά στον άλλον και να πέσει νεκρός. Φόνος είναι να τον σκοτώσεις και με το λόγο σου. Να απογοητεύσεις τον άλλον. Και θα φτάσουμε στη ζήλια. Ο Θεός έδωσε στον καθένα από μας, και σε σένα καλή μου κυρία Μαρία, και σε σένα κυρία Καλλιόπη, και σε σένα κυρία Άννα, έδωσε χαρίσματα, πολλά χαρίσματα. Εμείς φταίμε που δεν τα καλλιεργούμε. Δεν είναι ίδια με τους άλλους. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, σε άλλους έδωσε το χάρισμα της προφητείας. Στον άλλον έδωσε το χάρισμα του λόγου. Στον άλλον έδωσε το χάρισμα να μιλάει γλώσσες. Στον άλλον έδωσε το χάρισμα να οδηγείται, να διδάσκει με τη ζωή του την ταπείνωση, να διδάσκει ταπείνωση. Χίλια δυο χαρίσματα και αρετές μας έχει δώσει ο Θεός και μας έχει περικύσει με πολλά από αυτά. Εμείς δεν τα αξιολογούμε. Και βλέπω λοιπόν τον Γιώργο και ζηλεύω το χάρισμα του Γιώργου. Και τον κατακρίνω και τον σχολιάζω αρνητικά. Τι νομίζετε ότι κάνω κακό? Εκείνη την ώρα κάνω κακό στον εαυτό μου. Η ζήλια είναι άσχημο πράγμα μέσα στην οικογένεια. Για παράδειγμα, η γυναίκα ζηλεύει τον άντρα. Ο νεαρός αυτός πιλότος ζήλευε την ομορφιά της κοπέλας του. Την απομόνωνε. Και ξέρετε τι άλλο? Σε αυτό το σπίτι παρακολουθούσα αυτές τις μέρες τα ρεπορτάζ από το διαδίκτυο, δεν είδα να υπάρχει Θεός. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο μόνοι τους, λέει, σε μια παραλία. Πού είναι η ευλογία?
Άρα το ταγκαλάκι της πορνείας δούλευε και έφερνε και τους φίλους του και έφτασε στο φόνο. Ασθενής ήταν και εμείς είμαστε ασθενείς όμως και δεν πρέπει να τον κρίνουμε. Πρέπει να προσευχόμαστε. Εάν πας σε ένα νοσοκομείο, καλέ μου άνθρωπε, και δεις ένα να έχει το χεράκι του σπασμένο, δεν θα του πεις περαστικά? Πόσο μάλλον αυτός που έχει την ψυχή του ταραγμένη, κλονισμένη, που έφτασε σε φόνο μιας κοπελιάς, άδικο φόνο, βάζοντας μπροστά το θυμό, βάζοντας την οργή. Τι μας λέει ο Χριστός? Μακάρι οι πραείς, ο πράος, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Ορίστε το, η απάντηση. Όταν σε οδηγεί ο θυμός και η οργή, συρρυκνώνεσαι. Το μίσος συρρυκνώνει. Η αγάπη είναι αυτή που σ' αφήνει. Λέει ο άλλος, ο αγρότης, ο φίλος μου εκεί, μα ο αδελφός μου μέριξε. Ενώ ήταν να πάρουμε, λέει, από μισό οικόπεδο εκεί που είχαμε, να πάρω 500 μέτρα εγώ και 500 ο άλλος, αυτός έβαλε λίγο το φράχτη πιο μέσα και πήρε 100 μέτρα παραπάνω. Τι πρέπει να τον κάνω εγώ? Μου στέρισε, λέει, το φαγητό από την οικογένειά μου. Ρε καλέ μου άνθρωπε, εάν είσαι εσύ κοντά στο Θεό, δεν χρειάζεται να το άστα τα 100 μέτρα στον αδελφό σου, δεν πειράζει. Αδελφός σου είναι, αφού τα πήρε. Θα δεις όμως την πρόοδο ότι στα 400 μέτρα που μείνανε σε σένα, το λέω από ερωτήσεις που δέχομαι, στα 400 μέτρα θα έχει ο Θεός τέτοια ευλογία που θα σου αποδεί διπλάσιο καρπό από ό,τι θα παίρνει ο αδελφός σου που σε έκλεψε. Για θυμηθείτε τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν δεν έβλεπε τα δικά του χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός. Τι έβλεπε? Έβλεπε τα χαρίσματα τον Άβελ. Και αντί να ζηνά, έχει την καλή ζήλια και να πει και εγώ, Θεέ μου, θέλω να αποκτήσω αυτή την αρετή που έχει ο αδελφός μου και εγώ θέλω να έρθω πιο κοντά σου. Αντί λοιπόν να έχει την καλή ζήλια, άρχισε το φθόνο να το καλλιεργεί μέσα και την οργή και κατέληξε σε φόνο. Και έγινε αυτή η κατάσταση με τον Κάιν και κληρονόμησε η γη. Αυτά κάνει το ταγκαλάκι. Δημιουργεί σύγχυση στη σχέση μας με το Θεό. Και το ζευγάρι αυτό που πήγε να κάνει οικογένεια δεν έβαλε, καλοί μου χριστιανοί, το Θεό στο κέντρο της ζωής τους. Και ταλαιπωρήθηκαν και γι' αυτό χόρευαν τα ταγκαλάκια μέσα στο σπιτικό τους. Μείνανε πολλοί στο θάνατο του σκύλου. Ναι, όλα τα ζωάκια μας τα έχει δώσει ο Θεός να τα αγαπάμε. Δεν έφταιγε σε τίποτε. Αλλά αυτός είχε λεγιώνα δαιμόνων πάνω του εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τον κατεύθυνε για να φτιάξει όλο αυτό το θέατρο, όλη αυτή τη σκηνή. Και να πέσουμε και να μας ρίξει και εμάς ο διάβολος στην παγίδα της κατάκρισης. Μεγάλο πράγμα η κατάκριση. Τεράστιο πράγμα. Έχει διαλύσει οικογένειες. Έχουν διαλυθεί οικογένειες από την κατάκριση. Έχουν παιδιά, έχουν στραφεί εναντίον των γονέων τους. Ξέρω μια οικογένεια εδώ στα προάστια της Αττικής που τα δύο παιδιά δεν μιλούν στους γονείς. Για ποιο λόγο λέτε? Για τα περιουσιακά στοιχεία. Βρε καλέ μου άνθρωπε, όταν ο Θεός εργάζεται, όταν ο άνθρωπος εργάζεται, ο Θεός τον αμείβει με ευλογίες. Και τίποτε να μην ξεκινήσει, θα σας είχα πει και το παράδειγμα αυτόν του ανθρώπου από την Κομωτινή πάνω, που τον έριξαν τα αδέλφια του. Αλλά αυτός έβαλε καλό λογισμό και στο τέλος έγινε πιο πλούσιος από τα αδέλφια του. Και πάλι δεν κράτησε τον πλούτο, για να μην του κάνει ζημιά. Πίστεψε ότι έριξε τα αδέλφια του και μοίρασε τα υπόλοιπα. Κράτησε το μερίδιό του και μοίρασε τα υπόλοιπα στα αδέλφια του. Ποιος αμύφθηκε, ποιος κέρδισε στη ζωή? Ο Θεός, ο Χριστός μας, δεν λησμονά.
όταν είσαι δίκαιος, όταν είσαι πράος, όταν δεν κατακρίνεις τον αδελφό σου, όταν δείχνεις αγάπη προς τον άλλον, έρχεται η ευλογία του Θεού αργά ή γρήγορα. Ξέρετε, έρχονται δοκιμασίες στα σπίτια μας και εμείς αντιδρούμε. Μα γιατί να το στείλει αυτό ο Θεός, γιατί να το επιτρέψει ο Θεός? Βρε, χωρίς προπόνηση δεν κερδίζεις. Η δοκιμασία είναι προπόνηση. Όταν λοιπόν έρχεται μια δοκιμασία, ένας πειρασμός, πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε και να βγούμε νικητές από τον πειρασμό αυτό? Πώς, καλοί μου χριστιανοί, νομίζετε? Με την ταπείνωση. Να το δεχτούμε με χαρά και να πούμε στο Χριστό: Χριστέ μας, σε ευχαριστούμε που μας έδωσες αυτό το δώρο. Βοήθησέ μας να το αντιμετωπίσουμε με χαρά, με ταπείνωση, και να το φέρουμε σε πέρας, να ωφεληθούμε από αυτόν τον πειρασμό. Είναι, για παράδειγμα, γνωρίζω στο χωριό μου, ήταν μια διαλυμένη οικογένεια. Ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ο άντρας δεν μιλούσε στη γυναίκα, απατούσε τη γυναίκα του. Και τι έρχεται? Ένα από τα παιδιά χτύπησε με το μηχανάκι και έπαθε μεγάλη ζημιά. Όλοι ενώθηκαν και άρχισαν να σκέφτονται το πρόβλημα του παιδιού. Πώς θα το βοηθήσουν, πώς θα το γιατρέψουν. Αλλά ξέχασαν τις δικές τους διαφορές. Έβαλαν και το Θεό στη ζωή τους. Άρχισαν να προσεύχονται για να έρθουν πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση του παιδιού. Ξέρετε πώς σώθηκαν από εκεί 4-5 ψυχές? Γιατί βρήκαν το Θεό. Αποκατέστησαν τη σχέση με το Θεό μέσω του πληγωμένου παιδιού τους. Σας λέω ένα παράδειγμα. Άλλος ένας είχε εγκαταλείψει τη μάνα του και την πήγε σε μια καλύβα να μένει. Ένα χαμόσπιτο. Την άφηνε χωρίς φαγητό, δεν της έδινε σημασία. Τότε όλο το χωριό άρχισε να της πηγαίνει φαγητό. Κάθε μέρα και διαφορετικός. Άνθρωπος ανέβαινε στο λόφο εκεί που ήταν η καλυβούλα και άφηνε το πιάτο, το φαγητό, στη γιαγιά. Είδατε, μία πράξη, αποτρόπαια πράξη, να διώξει ο άλλος τη μάνα του, που ήταν γιαγιά πλέον, ανήμπορη, να τη διώξει πάνω στο βουνό, σε μια καλυβούλα, έγινε θεάρεστη για τους υπολείπους που πήγαιναν και πρόσφεραν φαγητό στη γιαγιά. Δεν ξέρετε λοιπόν πώς δουλεύει ο Θεός μας. Έχει το σχέδιό του, να το έχουμε εμπιστοσύνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι διχασμένη η κοινωνία μας. Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν μπολιαστεί να απεχθάνονται αυτούς που είναι αμπόλιαστοι ακόμη, να τους αποφεύγουν για να μην έρθουν σε κίνδυνο. Αλλά χρειάζεται λίγο υπομονή και από τους μεν και από τους δε. Χρειάζεται προσευχή. Τι οδήγησε τον άνθρωπο να μπολιαστεί γρήγορα? Αυτοί που μπολιάστηκαν για από το φόβο του θανάτου, το δικαιολογούν μέσα τους και λένε, οι περισσότεροι, λέει, για να προστατεύσω την κοινωνία. Μα καλέ μου άνθρωπε, αν ενδιαφέρεσαι για την κοινωνία, αν ενδιαφέρεσαι για τον πλησίον σου, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι. Μοίρασε τα υπάρχοντά σου. Πες ένα παρηγορητικό λόγο. Ο φόβος έκανε του θανάτου να δοκιμάσεις αδόκιμα εμβόλια, στα οποία κάθε μέρα βλέπουμε και δημιουργούνται προβλήματα. Ας προσευχηθούμε να μην είναι μεγάλα τα προβλήματα για την κοινωνία μας. Ας προσευχηθούμε για τον πλησίον μας με αγάπη. Είπε κάποιος, θα φύγω από τους γονείς μου, ένας νεαρός, γιατί μπολιάστηκαν και οι δύο και τους φοβάμαι πλέον ότι θα με κολλήσουν. Τι
τι λες καλέ μου άνθρωπε, και εσύ κάνεις λάθος αυτή τη στιγμή, πώς θα φύγεις, θα εγκαταλείψεις τους γονείς, δεν ξέρεις για την εντολή του Θεού τη μητέρα σου και τον πατέρα σου, πώς θα τους αφήσεις? Και γιατί, καλέ μου Γιώργο, θα τους αφήσεις τους γονείς σου να φύγεις? Δεν λέω σε ένα Γιώργο, άλλη περίπτωση, μη στεναχωριέσαι. Γιατί θα τους εγκαταλείψεις τους γονείς σου? Δεν έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό? Εκείνοι φοβήθηκαν και μπολιάστηκαν. Εσύ που δεν φοβάσαι και ξέρεις ότι Κύριος της ζωής και του θανάτου είναι ο Θεός, θα πρέπει να σταθείς περισσότερο κοντά τους. Και να τους βοηθάς. Να σταθείς με αγάπη και με εμπιστοσύνη απέναντι στο Θεό. Και ο Θεός έχει δει την προπαγάνδα, έχει δει την καλλιέργεια του φόβου, τη συντονισμένη, μεθοδευμένη εδώ και χρόνια καλλιέργεια του φόβου, και θα δώσει τις απαντήσεις. Λίγη υπομονή να έχουμε. Μεγάλο προσόν, μεγάλη αρετή υπομονή. Λίγη υπομονή για 2-3 μήνες. Και θα δούμε πράγματα και θάματα. Θα μου πείτε, έβαλες χρόνο? Όχι. Δεν είναι προφητεία αυτό. Απλώς χρησιμοποίησα τα λόγια του γέροντα, του Αγίου Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας, που έλεγε, αναφερόμενος στο εμβόλιο, ότι τα προβλήματα σε αυτούς που θα το λάβουν θα αρχίσουν μετά από 8 και 10 μήνες. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να τα κρύβουν. Τώρα τα κρύβουν. Διάβαζα λοιπόν προχθές ένα κείμενο που μου ήρθε και μου το έστειλε ένας φίλος εξ Αμερικής εκεί, για το νέο οπλικό σύστημα που έχουν ανακαλύψει και χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί. Και θυμήθηκα μια προφητεία του γέροντα Βασιλείου του Καψοκαλυβίτη. Θα την αναφέρουμε και στο επόμενο τεύχος του στήλου Ορθοδοξίας, θα την επαναλάβουμε πάλι. Έλεγε ο γέροντας, βλέπω, λέει, ακρίδες να κεντρίζουν νέους ανθρώπους και να τους σκοτώνουν. Μου φαινόταν περίεργο. Τι είναι αυτές οι ακρίδες που κεντρίζουν τους νέους ανθρώπους και τους σκοτώνουν? Οι ακρίδες, ξέρω, ότι καταστρέφουν φυτείες. Η απορία μου λύθηκε από το άρθρο που μου στείλε αυτός ο φίλος. Το νέο λοιπόν, ένα νέο οπλικό σύστημα που κατά εκατομμύρια σχεδιάζουν πλέον οι Αμερικανοί, είναι ένα ντρόν. Τα ξέρουμε τι είναι τα ντρόν. Είναι αυτά που δεν έχουν πιλότους και κατευθύνονται μέσω κομπιούτερ. Είναι λοιπόν ένα ντρόν σε σχήμα ακρίδας, το οποίο είναι σαν σφαίρα και θα ανακαλύπτει τον εχθρό και θα τον κεντρίζει. Θα τον σκοτώνει δηλαδή. Και έχουν φτιάξει, λέει, εκατομμύρια τέτοια μικρά ντρόν να τα χρησιμοποιήσει σε ανάγκες ο Αμερικανικός στρατός, ώστε να προφυλάσει τους στρατιώτες του. Κοιτάξτε τι οπλικά συστήματα έχουν ανακαλύψει. Να τι έβλεπε λοιπόν ο γέροντας. Κατά τον ίδιο τρόπο που έβλεπε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, πουλιά, λέει, βλέπω να πετούν, μαύρα πουλιά, λέει, να ποτούν στον ουρανό και να βγάζουν φωτιές. Περιέγραφε τα πολεμικά αεροσκάφη στην προφητεία του 200 χρόνια πριν, το 1780, πότε ήταν, τότε τα έλεγε. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε, όταν το κατάλαβα αυτό και λέω, πόσο γέροντα είχες δίκιο σε όλα, πόσο δίκιο είχες. Προχθές με βρήκε μια καθηγήτρια από την ιατρική σχολή. Ήτανε το ψυχοσάββατο που είχαμε πάει τα κόλυβα για τα μνημόσυνα. Ξέρετε τι είναι το μνημόσυνο, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Είναι ο δικηγόρος που αναπαύει τις ψυχές. Βρήκα λοιπόν μια καθηγήτρια εκεί στην εκκλησία και μου αποκάλυψε το εξής. Ήταν πνευματικό παιδί του γέροντα Βασιλείου. Μου λέει, πριν από μέρες
είδα το γέροντα στον ύπνο μου, ολοζώντανος. Και μου είπε το εξής: «Δεν σου είπα, βρε τάδε, να μην κατέβεις στην Αθήνα, γιατί τα κτίρια, λέει, θα συγκρούονται σαν τα κρυάρια και στα τρία ένα θα μένει όρθιο και αυτό αν θα μένει. Εσύ δεν μ' άκουσες και έκανες το δικό σου, κατέβηκες να μείνεις μόνιμα στην Αθήνα». Και εξαφανίστηκε ο γέροντας. Αυτό ήταν, μου το μετέφερε. Όχι για να το, και το μεταφέρω και σας, όχι για να σας φοβήσω, αλλά για να σας πω πόσο μεγάλη ανάγκη είναι πλέον η μετάνοιά μας, η επιστροφή μας στο Θεό, για να αποφευχθούν καταστάσεις και γεγονότα τα οποία θα έρθουν από την αμετανοησία. Ξέρετε τι είναι, τι άσχημα ένιωσα να βλέπω τις παραλίες στα ρεπορτάζ εκεί που κάνανε, γεμάτες ο ένας πάνω στον άλλον. Και εκεί δεν έκανε, καμία κυβέρνηση δεν είπε δεν τηρείται αποστάσεις. Ο ένας πάνω στον άλλον ήταν, στην κυριολεξία και οι άδειες οι εκκλησίες. Θα μου πείτε, ευθύνεται και η θρησκευτική μας ηγεσία που δεν κράτησε καλή στάση. Ευθυνόμαστε κι εμείς, ευθύνονται όλοι, γιατί αν αναζητούσαμε εμείς προσωπικά το Θεό, τότε ο Θεός θα μας έδινε τους κατάλληλους ανθρώπους να μας οδηγήσουν κοντά Του. Δυστυχώς όμως και εμείς δεν Τον αναζητούμε. Δεν βλέπουμε τα θαύματα. Με ρώτησε κάποτε μια χριστιανή τι είναι θαύμα. Θαύμα είναι η παρουσία Σου μέσα στον κόσμο. Θαύμα είναι που ανοίγεις τα μάτια σου και βλέπεις αυτή την ομορφιά του κόσμου. Θαύμα είναι που βγαίνει ο ήλιος και ζεσταίνει τη γη. Θαύμα είναι που καρπίζουν τα δέντρα. Όλα είναι σχεδιασμένα με θαυμαστό τρόπο για να μας οδηγήσουν κοντά στο Θεό. Και εμείς τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Δεν βλέπουμε τον κόπο της λεμονιάς που θα κάνει το λεμόνι, ούτε της πορτοκαλιάς. Ούτε καταλαβαίνουμε τη δοξολογία των πουλιών που κάθε πρωί ξελαριγιάζονται, όπως έλεγε ο Όσιος Πορφύριος, για να υμνούν το Θεό και να Τον δοξολογούν και να Τον ευχαριστούν για την τροφή που φροντίζει να τους δίνει κάθε μέρα. Δεν βλέπετε αυτή την ομορφιά. Προσπαθείτε να δείτε θαύμα, κάτι το εξωπραγματικό. Μα είναι μέσα στην πραγματικότητα. Θαύμα είναι η ζωή μας, χριστιανοί. Θαύμα είναι η οικογένειά μας. Ο διάβολος έχει αρχίσει τελευταία να προσπαθεί να κατακριμνήσει, να γκρεμίσει τις οικογένειες. Βάζει σπιουνιές στον άντρα. Του βγάζει μια όμορφη γυναίκα, καλή γραμμή, και του θυμίζει τα νιάτα του. Και ενώ είναι 70 χρονών, και αυτή η καλή γραμμή γυναίκα που του παρουσιάζει μέσα από την τηλεόραση αυτό το κουτί το άθλιο, το οποίο αρνητικά περνάει μόνο, φόνους, μοιχείες, πορνίες, του περνάει λοιπόν την ιδέα ότι θα μπορεί να ήταν η γυναίκα του. Βρε, αφού είναι εγγόνα σου, αφού είναι το παιδί σου, πώς είναι δυνατόν να γυρίσεις εσύ? Βλέπε την πορεία σου, και εσύ ήσουν κάποτε νέος, πέρασες, έγινες μεσήλικας και τώρα πηγαίνεις προς τα γυρατιά. Γιατί δεν βλέπεις αυτή την όμορφη πορεία στη ζωή σου και παρασύρεσαι από κορίτσια που μπορεί να ήταν για σένα παιδιά σου και εγγόνια σου? Παρασύρεσαι και μετά τι κάνεις? Τα βάζεις με τη γυναίκα σου, γιατί και η γυναίκα σου έχει γεράσει μαζί σου. Σου φταίνε όλα, γιατί σου βάζει την πονηριά μέσα, το φθόνο. Σου καλλιεργεί ότι εσύ μπορείς να τα καταφέρεις, δεν γέρασες ακόμη.
και βλέπουμε 70 χρονών άνθρωπο να γλυκοκοιτάει τα παιδιά του και να τα βλέπει με πονηρά, με πονηρό μάτι, με πονηρή σκέψη. Πώς είναι δυνατόν να μην ζεις την ηλικία σου? Πώς είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνεις πώς έπλασε ο Θεός? Μεγάλο πρόβλημα λοιπόν η ζήλια. Δημιουργεί καταστάσεις. Βλέπουμε την ηρεμία, ας πούμε, για παράδειγμα, της γυναίκας μας να προσεύχεται και προσπαθούμε να χαλάσουμε την ηρεμία της. Σήκω, άσε το ψαλτήριο τώρα, άσε αυτά τα βιβλία. Τι το θες, σου δώσε τίποτε ο Θεός? Τον είδες το Θεό? Ή μήπως πήγες και είδες τι είναι μετά από αυτή τη ζωή? Όλα εδώ τελειώνουν, έλεγε κάποιος στη γυναίκα του. Μην είσαι χαζή και τρως το χρόνο σου με αυτά τα βιβλία που σου πουλάνε οι παπάδες και κάτι άχρηστοι άνθρωποι σαν του λόγου μου. Κοίταξε να διασκεδάσεις τη ζωή σου, να περάσεις ωραία, όμορφα. Ποιο είναι το όμορφο, καλέ μου? Ποιο είναι το όμορφο? Το πάθος? Ποια είναι η ευτυχία σήμερα? Οι ψευδεστήσεις που δίνουν? Κι άλλοι μπερδεύονται μέσα στον πλούτο και χάνονται. Καλλιεργούν τα πάθη της φιλαργυρίας, της πορνείας, της μοιχείας. Μου έλεγε προσφάτως η σύζυγος μια ιστορία και έφρυξα. Χώρισε ένα ανδρόγυνο και ο αδελφός πήγε και έμεινε στο σπίτι του αδελφού του. Ήταν μεγάλο το σπίτι του αδελφού του και άνοιξε την, γιατί δεν είχε που να μείνει, του άνοιξε λοιπόν την πόρτα και λέει, έλα αδελφέ, θα μένουμε μαζί μέχρι να αποκατασταθείς. Χώρισε τώρα στην καραντίνα. Και τι έκανε ο αδελφός? Αντί να πει ευχαριστώ που μ' άνοιξες, που βρήκα μια στέγη, και να εργαστεί και να χαίρεται για τον αδελφό του και την οικογένειά του, ζήλεψε, τον φθόνησε και ρίχτηκε στη γυναίκα του, στην αδελφή του δηλαδή, γιατί η γυναίκα του αδελφού του ήταν η αδελφή του, και ζούνε μέσα σε ένα σπίτι και μοιχεύει. Και δίνει το μισθό του στη γυναίκα και αυτή έπεσε στην πορνεία και στη μοιχεία μέσα με τον ίδιο τον αδελφό. Έτσι μέσα σε ένα σπίτι, τι περιμένετε λοιπόν από αυτό το σπίτι να βγει? Θα βγει ευλογία του Θεού? Και το δυστύχημα είναι ότι έχει τρία παιδάκια. Τα ανήψια του, ούτε τα ανήψια του δεν σεβάστηκε. Μα και η γυναίκα ξέπεσε, γιατί είδε τα χαρίσματα του άντρα της, τα σύγκρινε με τα χαρίσματα του αδελφού του και δεν έφταναν τα χαρίσματα του άντρα της. Ήθελε και να πάρει και τα χαρίσματα του αδελφού του. Διαλύεται το σπίτι. Και έφτασε στο σημείο του ταγκαλάκι, γιατί λέει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας ότι όταν σε οδηγεί το πάθος, σε οδηγεί το ταγκαλάκι, τότε το ένα πέφτεις το ένα μετά το άλλο. Έφτασε λοιπόν στο σημείο να μην πλέον ευχαριστιέται με άντρες αυτή η γυναίκα και να ζητάει συντρόφους του ιδίου φίλου. Τέτοια γίνονται. Γιατί απουσιάζει ο Θεός. Βγήκαμε, λέει, από την καραντίνα, λέει, την εφτάμινη καραντίνα, και πλέον θα πρέπει να ξεχυθούμε στα ξενύχτια και στα ποτά, να τρέχουμε στους δρόμους, στα βουνά και στα λαγκάδια, για να ικανοποιηθούμε, να ικανοποιήσουμε τι? Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, να δείτε, έκαναν κάποιοι, όχι όλοι, αλλά κάποιοι, γιατί ένιωθαν μοναξιά και μάλιστα ηλικιωμένοι, έκαναν το εμβόλιο για να μπορέσουν να συνεχίσουν τα ταξίδια, να ταξιδεύουν.
για να βλέπουν νέες χώρες και να νομίζουν ότι γεμίζουν τις μπαταρίες τους. Και έφτασαν κάποιοι που έκαναν ένα συγκεκριμένο εμβόλιο. Διάβαζα προχθές μια απόφαση, ένα άρθρο σε μια Ιρλανδική εφημερίδα που λέει ότι αν δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση σκέπτεται ή μεθοδεύει να απαγορεύσει τα ταξίδια, τα αεροπορικά ταξίδια σε αυτούς τους συγκεκριμένους που έχουν κάνει το τάδε εμβόλιο για να αποφεύγονται οι θρομβώσεις, ο κίνδυνος των θρομβώσεων και οι θάνατοι μέσα στα αεροπλάνα. Και έλεγα πώς γύρισε μπούμερανγκ. Κοιτάξτε πώς αυτοί το έκαναν για να ταξιδεύουν πιο εύκολα. Και τώρα τους στερεί, ο πονηρός τους παγίδευσε και στερείται και αυτή η επιθυμία τους. Δεν ξέρουμε, ο Θεός γερίζει σελίδα και όταν παρακολουθεί έχει μεγάλη υπομονή και προσπαθεί να βρει ακόμη και το ένα πρόβατο από τα αφήνει τα 99 και πάει προσπαθεί να βρει το ένα προβατάκι για να το οδηγεί στη μετάνοια. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε. Μη φοβάστε λοιπόν. Και το λέω με γνώση, με τα λόγου γνώσεως, να μη φοβάστε χριστιανοί μου. Τίποτε. Το μόνο που να σας φοβίζει είναι να φοβάστε την αμαρτία. Και αν να φοβάστε, λέει, να μην πληγώσετε το Θεό μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να έχουμε φόβο για τίποτε. Ό,τι και να βλέπουμε, ό,τι και να συμβεί. Και βουνά, λέει ο ψαλμοδός, ο προφητάναγκς Δαβίδ, να βλέπουμε να πέφτουν στη θάλασσα, εμείς να μη σκιαζόμαστε. Γιατί να είμαστε προσιλωμένοι στο Χριστό μας. Εκείνος δεν θα μας αφήνει. Διάβαζα για τη γερόντισσα Μακρίνα που ήταν στο Βόλο εκεί σε ένα μοναστήρι. Όταν ήταν νεαρή κοπελίτσα, ορφάνεψε πολύ νέα, 8 χρονών. Πέθαναν οι γονείς της και είχε νεότερο τον αδελφό της. Πολλές φορές λοιπόν έμειναν νηστικά τα παιδιά γιατί δεν είχαν κάποιους να τους φροντίσει. Και εξιστορεί η γερόντισσα, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, αλλά κάθε φορά έβρισκα τσάντα με τρόφιμα στο σπίτι, στην πόρτα του σπιτιού. Και όταν παρακολουθούσα από το παράθυρο να δω ποιος είναι, ποτέ δεν τον είδα. Και τότε κατάλαβα ότι ο Χριστός ήταν αυτός που έφερνε τα πρώτα τρόφιμα. Θα μου πείτε, μα ο Χριστός κατεβαίνει, ναι, και φέρνει τρόφιμα, ναι, γίνεται και μπακάλις. Γίνεται και μανάβης. Γίνεται τα πάντα προκειμένου να μας φέρει τη σωτηρία. Γι' αυτό να μην φοβόσαστε. Να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Μη σας χωρίζουν φθόνοι. Και αρρώστιες να έχετε στο σπίτι. Να τις αντιμετωπίζετε με αγάπη και με ταπεινό φρόνημα. Να λέτε ότι μας τα έδωσε ο Θεός ως δώρο για να ωφεληθούμε από αυτό. Και τότε ο Θεός αν είναι να την πάρει θα την πάρει. Αν αυτή η αρρώστια είναι για τη σωτηρία σου θα την αφήσει γιατί θα είναι το εισιτήριό σου για τον ουρανό. Ταξιδιώτες είμαστε. Το αν ταξιδεύει άλλους για 2 χρόνια ή ταξιδεύει για 10 χρόνια ή για 100 χρόνια δεν έχει καμιά σημασία. Σκοπός είναι να φτάσει στον προορισμό και ο προορισμός είναι ο παράδεισος. Ας απολαύσουμε λοιπόν όπως λένε όταν μπαίνει στα αεροπλάνα ή στα βαπόρια, ας απολαύσετε το ταξίδι σας αναπαυμένοι στις πολυθρόνες σας, δεν λένε. Ας απολαύσουμε λοιπόν το ταξίδι μας αναπαυμένοι σε προσευχή, στην στερεή πίστη απέναντι στο Θεό και στην αγάπη προς τον πλησίον, τον συνταξιδιώτη μας, και ό,τι έχουμε ας το μοιραζόμαστε μαζί του για να είμαστε στον προορισμό να φτάσουμε όλοι, να μην λείπει κανένας από το τρένο της ζωής, να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι με την πίστη του Χριστού, την του Χριστού, την πίστη, την Αγία. Και τότε θα έρθει η πραγματική ελευθερία. Γιατί ο διάβολος δημιουργεί ψευδεστήσεις ότι η ελευθερία μας θα κερδιθεί με τον Α ή τον Β τρόπο.
με τον πόλη ή με την ανοσία, με το ένα, με το άλλο. Με το να φοράμε μάσκες, διπλές, τριπλές, τετραπλές. Αυτές είναι όλες ψευδεστήσεις. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος όταν συναντήσει τον Χριστό. Αυτό να το ξέρετε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ανταποκρίθηκαν. Το Γιώργο από την Αυστραλία, μια ευλογημένη ψυχή, αγία ψυχή, με καλούς λογισμούς. Την κυρία Μαρία από την Αμερική, τη μητέρα του Γιάννη από την Κρήτη που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο πειρασμό. Και η καημένη έχει ως παρηγοριά και βοήθεια τη γερόντισσα Γαλακτία, η οποία δεν σταμάτησε να θαυματουργεί, συνέχεια. Και ακόμη τώρα, ακόμη περισσότερο τρέχει. Όποιος την επικαλείται τρέχει. Ήδη βγάλαμε στην ιστοσελίδα μας και θα δημοσιεύουμε κατά τακτά διαστήματα τα θαύματα που έκανε μετά την κοίμησή της. Επώνυμη τα αναφέρω. Ένας από τη Λαμία που την επικαλέστηκε γλίτωσε η γυναίκα του από εγχείρηση. Ενώ ήταν προγραμματισμένη και ο γιατρός λέει, τι έγινε ρε παιδιά, αυτό λέει δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τι να του πούνε. Ότι η Αγία του λένε, έγινε θαύμα λέει. Εδώ χθες υπήρχαν αυτά τα στοιχεία και έπρεπε να κάνουμε εγχείρηση με βάση την ακτίνα που βγάλαμε, την ακτινογραφία και τώρα βλέπουμε ότι έχουν εξαφανιστεί. Αποκλείεται μέσα σε 2 μέρες να φύγουν αυτά. Κι όμως η γερόντισσα που έχει φτάσει στο ύψος, όπως λέει ένας χαριτωμένος γέροντας, των Αγίων, των οσίων μορφών του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Πορφυρίου, τρέχει αδιάκοπα. Να την επικαλείστε, χριστιανοί μου. Έχουμε Αγίους γέροντες που έχουν φτάσει στα ύψη και βοηθούν, πρεσβεύουν, αγωνιούν για τη δική μας πορεία. Αγωνιούν για να φτάσουμε στο τρένο τη ζωή στο τέλος και να ακούσουμε αυτό «Έβγε δούλε αγαθέ». Καλώς το δούλο των αγαθών που άκουσε τις εντολές και έκανε ένα ευχάριστο ταξίδι στη ζωή του μέσα από την πίστη και την ευτυχία που έδινε αυτή η πίστη. Πολλοί λένε λοιπόν «Θα έρθει πείνα». Εγώ σας λέγω ότι και πείνα να έρθει, όταν είσαι κοντά στο Χριστό θα τρέφεσαι. Θα μου πείτε πώς το λες με τόση σιγουριά. Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος πήγε να πολεμήσει ως νεαρό παλικάρι. Φιλόσοφος ήταν, συμφοιτητής του Αγίου Βασιλείου. Ο Άγιος Βασίλειος έγινε επίσκοπος. Αυτός έφυγε και πήγε στην έρημο να πολεμήσει εκεί τα ταγκαλάκια. Και έφτασε στο σημείο ο Χριστός να του στρώνει καθημερινά το τραπέζι, όπως έλεγε ο βιογράφος του Άγιου Σεραπείων. Έφτασε η πίστη του να είναι τέτοια που να μετακινεί βουνά. Και δεν είναι δύσκολο. Θυμάμαι, να σας πω μια ιστορία εκεί με τον γέροντα Παναγιώτη τότε που ήταν στα άγραφα πάνω, τώρα ο καημένος, να κάνετε μια προσευχή για αυτόν. Χρειάζεται την προσευχή μας. Γιατί μετά το χτύπημα είναι στο κρεβάτι. Όταν ήταν λοιπόν στα άγραφα, ήταν 3 νεαροί, γεροδεμένοι. Δυνατοί, στρατιώτες δηλαδή. Και τους παρακάλεσε ο γέροντας να βάλουν μια σιδερένια πόρτα εκεί μπροστά στην εκκλησία. Προσπαθούσαν και οι 3, ο γέροντας είχε φύγει προς το αρχονταρίκι, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα, ήταν πολύ βαριά η πόρτα. Ασήκωτη. Και όταν γύρισε ο γέροντας είδε ότι η πόρτα δεν ήταν ακόμη στην εκκλησία, δεν είχε τοποθετηθεί. Τους λέγει λοιπόν με διάκριση, έχω ένα σκοινί εκεί, μια τριχιά, δεν πάτε να την πάρετε, να την δέσει, να την κρατάνε κάποιος και να βοηθήσει άλλους να την βάλουμε στη θέση της? Το είπε κατά τέτοιο τρόπο που έτρεξαν και οι 3 για την τριχιά. Έφυγαν και οι 3 από την πόρτα και την ακούμπησαν εκεί. Όταν γύρισαν λοιπόν με το σκοινί που ήταν
50 μέτρα πιο κάτω και επέστρεψαν, η πόρτα ήταν στη θέση της και ο παππούλης ήταν μέσα στο ιερό. Τι έγινε? Πώς έγινε? Έγινε αυτό που έγινε και με τον Άγιο Σίμωνα, που σταύρωναν τις πέτρες. Άμα πάει κάποιος στη Σίμωνος Πέτρας στο μοναστήρι, θα δει κάτι τεράστιες πέτρες και αναρωτιέται πώς ανέβαιναν αυτές οι πέτρες, όλο αυτό το, από το πώς κουβαλήθηκαν πάνω και φτιάχτηκαν στην κορφή αυτό το ωραίο το μοναστήρι. Τι έκανε ο Άγιος Σίμων? Σταύρωνε τις πέτρες και αυτές γινόταν ελαφρόπετρες. Και έβλεπες, είχες ένα ογκόλιθο στην πλάτη, σαν και αυτόν, πώς τον λένε, τον Οβελίξ, ποιος ήταν αυτός που κουβαλάει τις πέτρες έτσι στους ογκόλιθους, ενώ είχαν ανθρωπάκια, άνθρωποι, κοινοί άνθρωποι. Είχαν ογκόλιθο στην πλάτη, τόνους δηλαδή κουβαλούσαν, ήταν σαν ελαφρόπετρες, σαν να μην έχουν βάρος καθόλου, και τις ανέβαζαν αμέσως τις πέτρες πάνω. Τα αδύνατα λοιπόν για τους ανθρώπους είναι αδυνατά για το Θεό. Και η Ελλάδα ζει σε ένα θαύμα. Μην το ξεχνάμε. Δεν είναι ο τουρισμός αυτός που ζει την Ελλάδα. Ο Θεός τη ζει. Πολλοί λένε η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος είναι ο τουρισμός. Τι λες βρε ευλογημένε? Θα έρθει ο ξεβράκωτος ο τουρίστας και από αυτό θα ζήσεις? Αυτό ένα μπαμ να κάνουν οι Τούρκοι, θα πάει ο τουρισμός. Και δεν είναι μακριά από αυτό το μπαμ. Βλέπεις ο άλλος λισομανά. Κάνει γυμνάσια, λέει, σε αντίπραξη με τα γυμνάσια της Ελλάδας σε τουριστική περίοδο. Κάνει και αυτός, λέει, γυμνάσια με πραγματικά πυρά στο κέντρο του Αιγαίου. Και είδατε, είμαστε πολύ κοντά σε γεγονότα. Το ρωσικό, η ρωσική πολεμική αεροπορία βομβάρδισε, έριξε προειδοποιητικές βολές μπροστά από πολεμικό σκάφος της Μεγάλης Βρετανίας που ήταν, λέει, στα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας. Προκαλούν δηλαδή τη Ρωσία, ενώ ήταν στην Κρυμαία. Δεν αναγνωρίζουν την Κρυμαία, την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, τη θεωρούν Ουκρανία και σου λέει είμαστε στα χωρικά εκεί, και δεν άκουγε τις προειδοποιήσεις. Πανηγυρεύοντας δηλαδή. Δεν ξέρω. Είναι πολλά τα σημεία. Διάβαζα και κάτι άλλο σήμερα και μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε, οι Άραβες μισούν τους Τούρκους. Γιατί οι Τούρκοι, όταν γνώρισαν, εξισλαμίστηκαν, δεν καλλιέργησαν πολιτισμό. Και διάβαζα το Κοράνι, τι αναφέρει για τους Έλληνες και τι αναφέρει για τους Άραβες και για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι, λέει ένας Άγγλος πολιτικός, όπου όταν μπήκαν στην Ευρώπη έφεραν τον απανθρωπισμό, την κακία. Κατέστρεψαν τον πολιτισμό και αυτό κάνουν και τώρα. Και βλέπετε όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις, οι ισλαμικές, από την Τουρκία τροφοδοτούνται. Βέβαια είναι και οι μεγάλες χώρες, κάποιες μεγάλες χώρες που δίνουν τα κονδύλια. Και γι' αυτό βλέπετε η Τουρκία έχει τώρα παγιδευτεί και τρέχει σαν την Αλεπού. Πώς θα πηδήσει από εδώ να φύγει από εκεί, πάει πότε στην αγκαλιά της Ρωσίας, πότε στην αγκαλιά της Αμερικής, πότε στην αγκαλιά της Κίνας και στο τέλος πηδάει στα τέσσερα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και θα παγιδευτεί και με τα τέσσερα. Είδατε, ένας εμφύλιος έτοιμος είναι στην Τουρκία να ξεσπάσει. Απαγορεύουν, λέει, θα απαγορέψουν στο Κουρδικό κόμμα να πάει στις εκλογές, να πάρει μέρος στις εκλογές. Και ταυτόχρονα ένας ακροδεξιός από εκεί, του Μπαξελί ο παδός, σκότωσε, λέει, κάποια Κούρδισσα η οποία πολιτευόταν. Αυτά τώρα. Και έχει δημιουργηθεί αναστάτωση εσωτερική. Αν αυτό γενικευτεί, μήπως εξωτερικευτεί και προς τα έξω, βρει διέξοδο προς τα έξω ο Ερντογάν, γιατί μας συνηθίζει κάτι τέτοια. Κάνει μια επέμβαση στο Ιράκ, κοίταγε, βρει σκούρα με τους Κούρδους,
γιατί έχει και τα ντρόν τώρα να αντιμετωπίσει. Αυτά τα... του χτυπάνε τα ντρόν χωρίς να του καταλάβει. Κάνει μια επέμβαση στη Συρία, κάνει μια επέμβαση στη Λιβύη, αλλά την Ελλάδα τη φοβάται. Γιατί σου λέει είναι οργανωμένος ο στρατός ακόμη και θα οργανωθεί ακόμη περισσότερο όταν έχει Χριστό ο στρατός μας. Εάν από το στρατό τον ελληνικό φύγει ο Χριστός, τότε αλίμονο. Θα σας πω κάτι. Έλεγα προχθές μια ιστορία εκεί στις κόρες που μου αρέσουν έτσι ιστορίες, να λέω για έναν βασιλιά, ο οποίος βασιλιάς, καλοί μου χριστιανοί, ζούσε σε ένα βασίλειο και ήταν προσιλωμένος στο Θεό. Ήταν ευτυχισμένος ο λαός. Μοίραζε τα αγαθά, δεν κρατούσε πλούτο. Έφορε οι παιδιάδες που είχε στη διάθεσή του. Δεν είχε προβλήματα. Κάποια μέρα λοιπόν τον ενημερώνουν ότι ένας ισχυρότατος στρατός απειλεί τη χώρα του να την καταλάβει. Τα στρατεύματα που διέθετε ο ίδιος ήταν πολύ λιγοστά για να αντιμετωπίσουν αυτό τον πανίσχυρο στρατό, τη μεγάλη δύναμη της εποχής εκείνης. Έπεσες λοιπόν στα γόνατα, όπως οι οπλαρχηγοί μας το 21, και είπαν και είπε, «Θεέ μου, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, αν δεν βοηθήσεις θα καταληφθεί η χώρα μας. Εάν είναι όμως το θέλημά σου να καταληφθεί και είναι για το δικό μας καλό, κάντο. Αν δεν είναι όμως, απέτρεψε αυτός τους εχθρούς». Δεν σκέφτηκε πόσο δυνατή ήταν. Ζήτησε από το Θεό να γίνει το θέλημά του. Ταπεινώθηκε. Και πήγε σαν τον Λεωνίδα απέναντι στους Πέρσες. 300 με εκατομμύρια, χιλιάδες οι άλλοι. Και στάθηκε απέναντί του. Σε μια μέρα θα άρχιζε η σύγκρουση. Ήταν τόσο κοντά τα στρατεύματα. Ο Θεός όμως μέχρι την τελευταία στιγμή άφηνε να δει την πίστη του βασιλιά. Και όταν είδε ότι ήταν σταθερός στην πίστη και είχε ηγηθεί του στρατεύματος, είχε μπει μπροστά, όχι πίσω. Μπροστά έτρεχε σαν τον Μέγα Αλέξανδρο. Τότε ο Θεός έριξε σμήνη από φαρμακερές φύκες και κατατρόπωσε τους εχθρούς. Με τα δηλητήρια σφίγγες σκότωσαν τους στρατιώτες. Και τότε ύμνησε ο βασιλιάς στο Θεό για την νίκη που πρόσφερε στο λαό. Ο Θεός την πρόσφερε. Και γονάτισαν όλοι και τον ευχαρίστησαν. Σύμβουλοι λοιπόν του βασιλιά, μετά αφού τέλειωσαν τα γλέντια και οι θρίαμβοι από την νίκη που τους πρόσφερε ο Θεός, τον συμβούλευσαν, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ποιοι μας συμβουλεύουν, να οργανώσει πλέον ένα ισχυρό στρατό ώστε να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Και ο βασιλιάς, χωρίς να του σκεφτεί καλά, ενώ είδε ότι ο Θεός του πρόσφερε την νίκη, άρχισε να μαζεύει το στρατό, να δίνει κονδύλια τα οποία στερούσε από τον λαό για να φτιάξει ένα ισχυρό στρατό. Έφτιαξε λοιπόν ένα ισχυρό στρατό, βέβαια δεν είχε χάσει την πίστη του. Και κάποιος γειτονικός λαός του ζήτησε κάποτε τη βοήθεια. Έμαθε, ήξεραν πλέον ότι είναι ισχυρός και του ζήτησε βοήθεια να αντιμετωπίσουν έναν εχθρό που τους απειλούσε. Τους υποσχέθηκε λοιπόν, αφού ήταν καλός άνθρωπος, ότι θα του στείλει δυνατότητα το στρατό του να διώξουν τους εχθρούς. Και έστειλε το στρατό του. Και ιτήθηκε ο στρατός του από λιγότερους εχθρούς. Έπαθε πανολεθρία. Παρά το γεγονός ότι ήταν πιο ισχυρός. Πανίσχυρος, θα λέγαμε. Και τότε κατάλαβε το σφάλμα του βασιλιάς. Και είπε ότι δεν είναι η ισχύς και η δύναμης που σε κάνει, η κοσμική δύναμη που σε κάνει δυνατό. Είναι η σχέση με το Θεό. Αυτή η σχέση είναι ευεργετική και αφήνει στο Θεό να σε προστατεύσει και να το φέρουμε στην οικογένεια.
όταν ένας πατέρας παρακολουθεί το μικρό παιδάκι, έχουμε τον Γιώργο εδώ που είναι νέος μπαμπάς, έχει τον Αναστάση τώρα και τον παρακολουθεί, είναι προστατευτικός. Το προστατεύει να μην πέσει, να μην χτυπήσει, να έχει το φαγητό του στην ώρα του, να έχει τα ρουχαλάκια του. Είναι προστατευτικός ο πατέρας. Πόσο μάλλον προστατευτικός είναι κατά τέτοιο τρόπο ο Θεός. Τα ρούχα που φοράμε, εκείνος τα προσφέρει. Μας δίνει και έρχεται ο διάβολος και μας γδίνει. Και είδα σήμερα στη Λαϊκή που πήγα, μια, θα ήταν 85-90, μια γιαγιά και φορούσε ένα μίνι, λες και πήγαινε στο μπάνιο. Και είχε γίνει ένα άσχημο θέαμα. Και λέω, γιαγιά, τι έπαθε? Πιθανόν να είχε κάνει τον πόλι και τα χάσε, δεν ξέρω. Τι να πω, ρε Γιώργο, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Τη λυπήθηκα την καημένη. Είχε γίνει περίγελος και αυτή νόμιζε ότι λαμποκοπά με την ομορφιά. Και είχε γίνει περίγελος όλους εκεί τους, και αυτούς που ψώνιζαν εκεί τους, και τους μανάβηδες. Τι να πω. Κρίμα. Και λέω, Θεέ μου, φώτισέ τη. Να καταλάβει την ηλικία της. Να μην ντύνεται έτσι. Έξαλα η γιαγιά, ντυμένη. Τι παράδειγμα θα δώσει αυτή στην κόρη της, στα παιδιά της, στα εγγόνια της? Αν αυτή φορούσε ένα που ήταν ημίγυμνη, τόσο έχει φτάσει. Δηλαδή, πώς πάνε στο μαγιό τους και φοράνε το μαγιό τους και μια ρομπίτσα έτσι από πάνω, πόσο μάλλον θα είναι τα εγγόνια της. Αυτά θα είναι τελείως γυμνά. Ή η κόρη της, ή ο γαμπρός της, ξέρω εγώ τι είχε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Να είμαστε το παράδειγμα στα παιδιά μας. Να τα τρέφουμε με το παράδειγμά μας. Να τα βοηθάμε. Να είμαστε παράδειγμα και υπόδειγμα στην κοινωνία. Ξέρετε, ότι το ταγκαλάκι βρίσκει αφορμές από ασήμαντες που μετά γελάς, για να προσπαθήσει να δημιουργήσει πρόβλημα και ένταση μέσα στα σπίτια. Μην του δίνουμε ευκαιρία. Μας είπε ένα λόγο παραπάνω η γυναίκα μας. Ας πάμε, ας αποσυρθούμε, ας μην πούμε, ας μην απαντήσουμε. Ας αποσυρθούμε σε μια γωνιά και ας κάνουμε, ας πούμε από μέσα μας μια μικρή προσευχούλα. Και να πούμε, πειρασμός είναι, θα περάσει. Μας είπε ένα λόγο ο άντρας μας. Το ίδιο. Ο γιος μας. Έχουμε προβλήματα με το παιδί μας. Να γονατίσουμε. Μην ψάχνουν να βρούμε γεροντάδες. Με μαγικό τρόπο να μας απαλλάξουν από το πρόβλημα. Ο Θεός μας το έδωσε για να προπονεί σε εμάς, όχι το γέροντα. Ζητάμε λοιπόν από το γέροντα να προσευχηθεί να απαλλαγούμε εμείς από το πρόβλημα. Βρε, ο Θεός σου έδωσε την προπόνηση για να προπονηθείς εσύ. Έτσι είναι, καλέ μου χριστιανέ. Καλή μου χριστιανή, σου έδωσε ένα πρόβλημα, μια δοκιμασία για να προπονηθείς εσύ. Γιατί τρέχεις στο γέροντα? Ο γέροντας έχει άλλη προπόνηση. Για παρηγοριά? Για ενίσχυση? Γονάτισε πρώτα. Προσευχήσου. Πες, Θεέ μου, τι κάνω λάθος και δεν ακούγονται οι προσευχές μου? Για έλα εδώ να μου τα πεις. Κάτσε εδώ να πιούμε ένα καφεδάκι μαζί να μου εξηγήσεις τι κάνω λάθος και δεν μ' ακούς. Γιατί δεν φτάνει η φωνή μου στον ουρανό? Τι έγινε? Μπαίνουν φίλτρα μπροστά, αυτά που είναι σαν τον Όλυμπο που βάζουν τα φίλτρα νερού και σταματάνε τη φωνή να ανεβαίνει? Τι είναι αυτά τα εμπόδια? Για δείξτε μου να τον μπορέσω να τα αντιμετωπίσω. Και άλλα πολλά. Έτσι πρέπει να είναι οι προσευχές μας. Απλές. Με απλότητα. Και να ενισχυόμαστε πνευματικά. Να μην φοβόσαστε τίποτε. Δεν χρειάζεται να φοβηθείτε. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω για τον Μπεντονίτη. Τον πράσινο άργυλο. Αυτό δόθηκε ως δώρο από το Θεό μας. Μαθαίνουμε λοιπόν τώρα, γιατί δεν σας λέω λεπτομέρειες. Γιατί έχω ζητήσει από το φίλο μου να μου δώσει τη δυνατότητα να σας πω πώς μπορείτε εσείς να το ανακαλύψετε. Να μην το αγοράζετε, να το φτιάχνετε. Είναι στα οικόπεδά σας, στα χωράφια σας. Να το βρίσκετε και να το καλλιεργείτε εσείς, να το παίρνετε εσείς. Να μην σας ξεπατά κανένας. Αυτό, γι' αυτό δεν σας λέω ακόμη τίποτε.
αλλά είναι πραγματικά θαυματουργικό αυτό το προϊόν, αυτό το δώρο του Θεού, γαλλικό σπηλός, γιατί τραβάει όλες τις τοξίνες, τραβάει τα βαρέα μέταλλα από τον οργανισμό, τα οποία είναι πάμπολα. Αν πάρουμε τους αεροψυχασμούς, τι μας δείχνουν με τους αεροψυχασμούς? Αλουμίνιο, βάριο και λιγνίτη. Να πως παθαίνουν καρκίνους. Από τη διατροφική μας αλυσίδα, πόσες τροφές έχουν αλουμίνιο. Μου στείλανε ένα τσουβάλι φωτογραφία από τη Λάρισα. Ήταν τσουβάλι που είχε καρπούς για καλαμπόκι. Και έγραφε, ήταν αυτό της καλαμπόκι της Μοσάντ, ξέρετε αυτά τα περίεργα, τα μεταλλαγμένα. Και έγραφε από κάτω, ανθεκτικό σε αλουμίνιο. Είναι το αλουμίνιο που πέφτει. Και ο σπόρος ήταν ανθεκτικός, λέει, στο αλουμίνιο. Όταν λοιπόν θα είμαι έτοιμος, θα σας πω, μην ανησυχείτε. Θα έρθει και αυτό. Να το πω να το βγάζετε μόνοι σας, να το βρίσκετε μόνοι σας, για να μπορέσετε να το δίνετε και στον πλησίο σας και σε όλους. Διαβάστε, προς το παρόν θα σας έχουμε και πρώτα ο Θεός το άλλο τεύχος της εφημερίδας. Θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου με τη βοήθεια του Θεού. Και θα έχουμε και ένα ωραίο το συναξάρι του Ιουλίου με Αγίους Αγνώστους που δεν ξέρουμε, από το γραμμένα από το Χαράλαμπο τον Μπούσια. Θα σας έχουμε λεπτομέρειες για τον Μπετονίτη, τις ευεργετικές του ιδιότητες, αλλά πιστεύω πως θα σας έχουμε και σε ένα μικρό ενθετάκι και τη δυνατότητα να τον ανακαλύπτετε μόνοι σας. Γιατί είναι δίπλα, είναι στα σπίτια μας, είναι στα χωράφια μας. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να είστε ευλογημένοι. Να είστε αγαπημένοι μεταξύ σας, στα σπίτια σας. Και ο ένας να αγαπά τον άλλον. Να σέβεται τον άλλον. Και να γίνετε παράδειγμα για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για τους γονείς του. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να είστε ευλογημένοι. Και φωτισμένοι με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια, παραγωγή Διονύσης Μακρής.